Ζούμε μόνο απειλές και εκφοβισμούς στην εκπαιδευτική κοινότητα, τονίζει η Ελμέρε Θύμνου, ζητώντας να δικαιωθούν οι διοριστέντες του 2020 και να μονιμοποιηθούν χωρίς αξιολόγηση, ακολουθώντας το προηγούμενο που έθεσε το διοικητικό εφετείο Αθηνών, ανοίγοντας το δρόμο για ανάλογες αποφάσεις στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές προς τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας Ρε Θύμνου. Ο σχετικός νόμος για την αξιολόγηση εκδόθηκε το 2021. Και το Υπουργείο δεν έβγαλε καν μία μεταβατική διάταξη ότι αναδρομικά θα έπιανε και όσους διορίστηκαν το 20. Δηλαδή, όσο και αν ακούγεται παράξενο, έχουμε μία καταφανή περίπτωση παρανομίας από την πλευρά του Υπουργείου, την οποία το διοικητικό εφετείο κλήθηκε να αποκαταστήσει. Θα απαιτούμε και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρε Θύμνου να πράξει το αυτονόητο και να κινήσει τις διαδικασίες μονιμοποίησης αυτών των συναδέλφων, όπως αυτονόητα είχαμε ζητήσει και είχαμε αγνοηθεί πριν 1,5 χρόνο. Εκείνο που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση είναι μόνο απειλές και εκφοβισμός και τίποτα θετικό για την εκπαίδευση, καμία χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, καμία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι απειλές και πράγματα εντυπωσιασμού. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να αποδοθεί δικαιοσύνη, κατηγορώντας για σπασμωδικές κινήσεις της διοίκησης. Όσο χρειαστεί, όταν είναι για το σωστό και το δίκαιο, δεν φιδόμαστε προσπαθειών και υπομονής. Εκείνοι οι οποίοι φίδονται υπομονής και ενεργούν νευρικά και σπασμωδικά, είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, ο κύριος Σουρουλής αναφέρθηκε και στη δέσμευση του Κυριάκου Πυρακάκη για το χαρακτηρισμό ως δυσπρόσιτον των σχολείων του ορεινού Μυλοποτάμου που δεν έχει υλοποιηθεί. Ενώ διαμαρτύρεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ρε Θύμνου για τον αποκλεισμό του Γυμνασίου Σιβρίτου από την εισήγησή της. Τον Μάιο, ο Υπουργός έκανε μια προφορική δήλωση, παύλα δέσμευση, ότι θα γίνουν δυσπρόσιτα, δηλαδή θα επιδοτηθούν με περισσότερα μόρια τα σχολεία του ορεινού Μυλοποτάμου. Ούτε καν αυτό δεν έχει γίνει. Εμείς φυσικά ζητάμε να χαρακτηριστούν δυσπρόσιτα και τα σχολεία του Αμαρίου, δηλαδή ο Φουρφουράς και η Σύβριτος. Δυστυχώς μια εισηγητική έκθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρε Θύμνου αφήνει απ' έξω τη Σύβριτο, πράγμα το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε αφήσει. Σχετίζεται με την έγκαιρη κάλυψη σε προσωπικό αυτό των σχολείων, τα οποία μένουν τελευταία συνήθως και έχουμε μεγάλη μαθητική διαρροή, το οποίο είναι γενικά ένα πρόβλημα για το νομό μας, κυρίως για τα απομακρυσμένα σχολεία.